παιδιά, καλώς ορίσατε. Μαζί μας είναι και η Ειρήνη που έλειψε από το τελευταίο αγώνισμα και το χώρο της τηλεπικοινωνίας. Είσαι καλύτερα, Ειρήνη? Είμαι καλύτερα, ναι. Θα χρειαστεί να ξαναπάω κι άλλη μια φορά στο γιατρό, αλλά είμαι καλύτερα. Σήμερα, όπως βλέπετε, δεν είναι εδώ οι μαχητές, δεν είναι δίπλα σας. Σήμερα θα ξεφύγουμε από την φυσιολογική ροή του παιχνιδιού. Μάλιστα, να το πω διαφορετικά, σήμερα σας μάζεψα εδώ για κάτι πολύ πιο σημαντικό από οποιοδήποτε survivor και από οποιοδήποτε παιχνίδι. Γιατί η ζωή καμιά φορά φέρνει το αναπάντεχο εκεί που δεν το περιμένουμε. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η ομάδα των μαχητών την τελευταία φορά μετά το τελευταίο αγώνισμα επικοινωνίας που είχαμε, τη στιγμή που εσείς πηγαίνατε με το σαφάρι που πηγαίνετε στον χώρο τηλεπικοινωνίας, αυτοί επιστρέφανε στην παραλία για να πάρουν το σκάφος, είχαν ένα ατύχημα με το βανάκι τους. Τι ατύχημα? Είχαν ένα σοβαρό ατύχημα. Είναι όλοι καλά, να ξεκινήσω με αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα πολύ σοβαρό, δεν υπάρχει κάποιος μόνιμος τραυματισμός. Έχουν όμως τραυματιστεί δύο παιδιά. Η Ειρήνη Κολυδά και ο Μάριος Πρίαμος έχουν έναν τραυματισμό που, ξαναλέω, δεν είναι σοβαρός τραυματισμός. Είναι κάτι το οποίο με την πάροδο του χρόνου επανέρχεται σε φυσιολογικό επίπεδο. Τι έχουν πάθει? Τα υπόλοιπα παιδιά είναι όλα καλά. Γι' αυτό δεν είναι εδώ. Γι' αυτό δεν είναι εδώ, γι' αυτό δεν είναι δίπλα μας σήμερα. Θέλω να το ξαναπώ, να το επαναλάβω για να γίνει κατανοητό. Τα παιδιά είχαν ένα τύχημα με αυτό με το βανάκι την ώρα που πηγαίναν προς την παραλία. Αλλά επαναλαμβάνω και για σας αλλά και για τους τηλεθεατές, είναι όλοι καλά. Έχουμε ήδη μιλήσει με τις οικογένειές τους, έχουν μιλήσει και οι ίδιοι, έχουν ενημερώσει τους δικούς τους ανθρώπους. Προφανώς και δεν θα το μάθουν τώρα από την τηλεόραση. Είναι κάτι αναπάντεχο. Πες μου, Κώστα μου. Όταν λες λίγο πιο σοβαρά, τι εννοείς τα δύο παιδιά? Καταρχήν από το εξής. Ο Κώστας ο Αναγνωστόπουλος και ο Πάνος, ο Αριγιαννίδης, επειδή είχαν κάποιους δικούς τραυματισμούς στο συγκεκριμένο αγώνισμα, ήταν καθοδόν προς το νοσοκομείο. Με ένα διαφορετικό όχημα, που σημαίνει ότι δεν ήταν καν μέσα στο ατύχημα. Τα υπόλοιπα έξι παιδιά, ο Κωνσταντίνος ο Βασάλος, η Ειρήνη Κολυδά, ο Μάριος, ο Ορέστης, η Σάρα και η Ελισάβετ, ήταν μέσα στο σαφάρι, το οποίο τράκαρε. Από αυτούς, οι τέσσερις είναι μια χαρά, η Ειρήνη έχει σπάσει δύο πλευρά και ο Μάριος έχει ένα πρόβλημα, έχει ένα κάταγμα στον ώμο. Μπορούμε να τους δούμε? Είμαστε όλοι οι παραγωγοί δίπλα τους από το πρώτο δευτερόλεπτο. Θέλω να πω ξανά και σε εσάς αλλά και στους τηλεθεατές ότι αυτή τη στιγμή είστε εδώ όχι σαν παίκτες του Survivor και εγώ είμαι εδώ όχι ως παρουσιαστής. Είμαστε εδώ ως άνθρωποι. Okay. Και έχει σημασία να είμαστε δίπλα στα παιδιά που είχαν αυτό το ατύχημα. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τη ζωή των παιδιών, εννοώ και των δύο παιδιών που είναι εννοώ σοβαρά? Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για κανένα παιδί, για καμία ζωή κανενός ανθρώπου. Είναι όλοι καλά, θα το πω για δέκατη φορά. Okay. Γιατί όταν ακούμε την λέξη ατύχημα, αυτοκινητιστικό δυστύχημα, μάλλον ατύχημα, φανταζόμαστε πολλά. Είναι όλοι καλά. Αυτό όμως είναι κάτι σημαντικό. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για το Survivor, για εμάς. Μια μέρα όμως που θα μας κάνει πιο δυνατούς και θα μας ενώσει και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Η Ειρήνη και ο Μάριος που έχουν χτυπήσει λίγο πιο σοβαρά σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά, καλά πότε θα γίνουν εντελώς? Ξέρουμε κάτι παραπάνω? Το ξέρουμε τις επόμενες μέρες. Η πρώτη ένδειξη που έχουμε από τους γιατρούς και η πρώτη διάγνωση είναι ότι ο Μάριος μάλλον σε λιγότερο από έναν μήνα και η Ειρήνη σε λίγους μήνες. Τα άλλα τα παιδιά δεν πάθανε τίποτα? Τα άλλα τα παιδιά είναι όλα καλά. Σαφώς και είχαν κάποιους μικροτραυματισμούς, κάποια χτυπήματα, κάποιους μόλοπες. Αυτό που έχει σημασία να σας πω ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Το μόνο που μας ενδιαφέρει σαν παραγωγή, σαν Σάκης, είναι η υγεία των παιδιών. Τίποτα άλλο. Τίποτα, Σάκη, εμείς είμαστε στη διάθεσή σου και νομίζω ότι πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι, καταλαβαίνουμε. Είμαστε δίπλα και στα παιδιά, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχουν αγωνίσματα. Δεν υπάρχει survivor αυτή τη στιγμή.
μας ενημερώνετε και είμαστε στη διάθεσή σας, φαντάζομαι όλοι. Εννοείται. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, τι να πω, είμαστε ξαφνιασμένοι. Πραγματικά περιμένουμε νέα περισσότερα. Πραγματικά έχει σημασία μόνο η υγεία, δεν υπάρχει survivor, όντως. Και... μακάρι να είναι όλα καλά τα παιδιά, για τα παιδιά γρήγορα, δηλαδή τι να πω. Περαστικά. Έχω ευχαριστεί. Είμαστε δίπλα τους, ό,τι χρειαστεί, πάνω απ' όλα υγεία. Και πραγματικά όλα τα παιδιά είμαστε δίπλα σε... στην αντίπαλη ομάδα, που δεν είναι αντίπαλη, είναι δικοί μας άνθρωποι. Να ευχηθούμε να είναι γρήγορα, να γίνουν γρήγορα καλά, να ξεπεράσουν το όποιο σοκ, γιατί σίγουρα και τα παιδιά θα, είναι, θα έχουν σοκαριστεί. Περαστικά και να είναι γρήγορα κοντά μας. Όλοι εδώ είμαστε για οτιδήποτε χρειαστούν και για μία αγκαλιά ακόμα. Να γίνουν καλά σύντομα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Θα τους περιμένουμε να γίνουν καλά για να συνεχίσουμε όλοι μαζί. Και θέλω να σας πω, να θυμάστε το εξής. Ο κόσμος σας έχει αγαπήσει και τους διάσημους και τους μαχητές, σας έχει αγκαλιάσει ακριβώς γιατί είστε αληθινοί άνθρωποι, αληθινοί χαρακτήρες μέσα σε ένα αληθινό παιχνίδι, με αληθινές συνθήκες διαβίωσης. Αυτή η αλήθεια είναι και ο λόγος που μπορεί να συμβούνε αναπάντεχα γεγονότα, διότι δεν είμαστε σε ένα στούντιο, δεν γυρίζουμε ένα τηλεπαιχνίδι, δεν κάνουμε ένα talk show. Είμαστε στην Δομινικανή Δημοκρατία να γυρίζουμε το Survivor. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο και θα πρέπει ούτως ή άλλως να σας αφήσω γιατί θέλω να επιστρέψω στο νοσοκομείο, να δω τα παιδιά, να δω ότι είναι καλά. Μαζί θα τα πούμε ξανά σύντομα, να είστε όλοι καλά, να έχετε πάντα την υγεία σας και να προσέχετε τον εαυτό σας και θα τα πούμε σύντομα.